Καλησπέρα, είμαστε με το φίλο Ζήκο σήμερα στην πλατεία λόγω αφορμή είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, η 4η Οκτωβρίου. Ο φίλο Ζήκο σου ημέρα αποφάσισε να κάνει ένα διήμερο δραστηριοτήτων. Το πρωί είμαστε εδώ στην πλατεία με μερικά ζωάκια και μοιράζουμε φυλάδια ενημέρωση κυρίω για του υπεύθυνου ιδιοκτήτε. Τι πρέπει δηλαδή ένα ιδιοκτήτη ζώου να κάνει για να μπορέσει να θεωρηθεί ότι είναι σωστός απέναντι στα ζώα του, ως προς την ανατροφή του ζώου. Παράλληλα, έχουμε φέρει και μερικούς μικρούς φίλους, οι οποίοι είναι προς υιοθεσία. Ζουν στον δρόμο. Γι' αυτό δεν είναι και πολύ περιποιημένοι, γιατί πραγματικά στην κυριολεξία ζουν στον δρόμο. Και αναζητάμε σπίτια και οικογένειες για αυτά τα σκυλάκια. Είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους και ελπίζουμε κάποιος να ενδιαφερθεί ίσως και μέσα από τη τηλεόραση. Το διήμερο λοιπόν που έχουμε αποφασίσει των εκδηλώσεων να κάνουμε, πέρα από τη σημερινή εκδήλωση την πρωινή, το απόγευμα σε συνεργασία με τα ανομολόγια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα κάνουμε μια εκδήλωση μαζί με τους φοιτητές, όπου και εκεί θα μοιράσουμε φυλάδια και θα μιλήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να καταλάβουν τι σημαίνει υπεύθυνος ιδιοκτήτης. Γιατί στόχος ουσιαστικά του συλλόγου είναι ότι από μικρή πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που μπορεί να έχει μια υιοθεσία. Την δεύτερη ημέρα, Παρασκευή, ζητήσαμε από διάφορους ευαισθητοποιημένους καταστηματάρχες της πόλης να ενισχύσουν το έργο του φιλοζωικού, δείχνοντας και εκείνοι με τη σειρά τους ότι ενδιαφέρονται για το πρόβλημα που υπάρχει με τα αδέσποτα σκυλιά και τις υπεύθυνες υιοθεσίες που οφείλουμε να κάνουμε. Τα μαγαζιά θα έχουμε αναρτήσει στην αφίσα, έχουν βγει αφίσες και υπάρχει και στο Facebook μια σχετική ανάρτηση. Θέλω προσωπικά να τους ευχαριστήσω όλους. Είχε ξεκινήσει πέρσι με την Κιβωτό του Θοδωρή μια τέτοια παράξη με 3 μόνο μαγαζιά. Φέτος, λίγο βιαστικά, καταφέραμε να έχουμε περίπου 20-20 κάτι. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα επεκτείνουμε τη γάμα και των μαγαζιών με τη λογική του ότι θέλουμε να δείξουμε ότι είναι κάτι το οποίο αφορά όλους. Γιατί τα αδέσποτα όντως αφορούν όλους τους πολίτες. Έχουμε όλη υποχρέωση να τα ταΐζουμε, έχουμε όλη υποχρέωση να τα προστατεύουμε. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρουν και αυτά μια οικογένεια. Βέβαια, η πρώτη υπεύθυνη πράξη ενός ανθρώπου που αγαπάει τα ζώα είναι να στηρώσει το ζώο, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει αδέσποτα. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν δημιουργηθεί, δεν έχουν φυτρώσει. Έχουν δημιουργηθεί από ανεπιθύμητες γέννες και μετά απλά εγκαταλείπονται. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή τα φιλοζωικά σωματεία προσέχουν περίπου, φροντίζουν περίπου 300 ζώα, τα οποία βρίσκονται είτε στο δημοτικό καταφύγιο, είτε στη Σκηβωτού του Θοδωρή το καταφύγιο, είτε σε σπίτια φιλοξενίας, είτε κάποια στον δρόμο, ξεκάθαρα. Και στον δρόμο δεν είναι λίγα. Απλά είναι αγέλες τις οποίες έχουμε περιορισμένες σε σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι προστατευμένα από διερχόμενα αυτοκίνητα ή από το δίκτυο. Αλλά γενικά το πρόβλημα δεν είναι. Και δυστυχώς δεν ξέρω αν επειδή μαζεύουμε τα αδέσποτα και δεν κυκλοφορούν πολλά, δεν καταλαβαίνουν και οι ιδιοκτήτες που αφήνουν τα σκυλιά τους να γεννάνε ότι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή έξαρση ή ήταν πάντα έτσι η κατάσταση? Όχι, νομίζω ότι δεν είναι. Νομίζω ότι το κομμάτι της στήρωσης έχει αρχίσει και μπαίνει στο λεξιλόγιο πολλών ιδιοκτητών. Παρότι καταλαβαίνω ότι το κόστος είναι υψηλό, ωστόσο εμείς σαν σωματείο δεν θα αρνηθούμε ποτέ σε έναν ιδιώτη εάν μας πει ότι θέλω να με βοηθήσετε να κάνω στήρωση στο ζώο μου, να μιλήσετε σε ένα γιατρό να μου κάνει λίγο καλύτερη τιμή, να με βοηθήσετε στο να δώσω δόση στο γιατρό ή έστω να καλύψουμε τη μισή στήρωση, που βέβαια για μας είναι το τελευταίο σαν επιλογή, δεν θα το αρνηθούμε. Δηλαδή να καταλάβει και ο κόσμος ότι ο σύλλογος θέλει να βοηθήσει και τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θέλουν να είναι υπεύθυνοι.